χαρούμενη ενημέρεια, αλλά στεναχωρημένη για το μόνο που έχουμε παρακάτω. Παρά το δυνατό ξεκίνημα της ομάδας, στις αρχές των δεύτερων λεπτών είδαμε λίγο να χάνει τη συγκέντρωσή της. Αλλά όπως είπες και εσύ, οδήγησε τελικά η θείος στο παιχνίδι στην παράταση. Θεωρείς ότι εκεί ίσως ήταν το κρίσιμο σημείο για την εκτέλεση του εναντίου. Θεωρώ ότι στο πρώτο παιχνίδι στη Ρωσία καταφέραμε από εκεί που κερδίζαμε να χάνουμε και 6-2 και να το γυρίσουμε 8-7 και πάλι να χάνουμε μια φορά 3 γκολ. Έτσι είναι ο ρυθμός ενός αγώνα στο άθλημά μας. Φέραμε το παιχνίδι στα ίσα, το πήγαμε στην παράταση, δεν ήμασταν ψύχρεμοι. Πήραμε ένα ή δύο παραπάνω και ένα πέναλτι. Αυτοί πήραν ένα ή δύο παραπάνω και κάναν ένα σουτ σε τελείωμα κόντρας που έπρεπε να ήμασταν. Έτσι ένα παιχνίδι όμως δεν μπορεί να πει κάτι. Όταν ένα παιχνίδι είναι ψυχοκαλτικό, είναι δύσκολο, θέλει υπομονή και επιμονή, αλλά το τέλο δεν φαίνεται εύκολο.